Είμαστε από το 1974 εταιρεία, από τον πατέρα μας ξεκινήσαμε και είμαστε τώρα πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά. Λοιπόν, η δική σας εταιρεία κατασκευάζει και θερμοκήπια. Η Κρήτη φημίζεται για τα θερμοκήπια, άρα υπάρχει μια εξειδίκευση στην εταιρεία. Ναι, είμαστε εξειδικευμένοι πάρα από 40 χρόνια για αυτή τη δουλειά. Έχουμε κάνει δύο τύπους που είναι εξαιρετικοί, είναι πάρα πολύ σύγχρονοι, με όλα τα συστήματα πλέον της από υδροπονία μέχρι πάνελ ενδροσισμού, θερμοκουρτίνες και θέρμανση. Είναι απλήρης εξοπλισμένο θερμοκήπιο. Μπορούμε να κάνουμε στον πελάτη μας να δώσουμε με το κλειδί το χέρι. Η υδροπονία στην Ελλάδα προχωρά όπως θα έπρεπε? Προχωράει και είναι σε καλά βήματα. Υπάρχουν πλέον γεωπόνοι κατάλληλοι που μπορούν να βοηθήσουν τον αγρότη, να τον βοηθήσουν στη θρέψη. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στο κομμάτι της γεωπονίας, της γεωργίας. Πιστεύω ότι πλέον οι σύγχρονες μονάδες γίνονται στη μηδροπονία. Λοιπόν, οι δεξαμενές νερού πού χρησιμοποιούνται και ποιοι είναι αυτοί που εκδηλώνουν ενδιαφέρον? Δεξαμενές νερού κυρίως γίνονται στους αγρότες. Εμείς στην Κρήτη, επειδή έχουμε μεγάλη ανάγκη από νερό, τις βάζουμε στα θερμοκήπια και κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση νερού. Πλέον η υδροπονία τη χρησιμοποιεί για τα απόβλητα της υδροπονίας, γιατί το 30-40% του νερού στην υδροπονία το πετάνε. Αυτό πλέον απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα. Και άρα λοιπόν η δεξαμενή νερού χρησιμοποιείται για να μαζέψει το νερό αυτό, να το συγκρατήσει ο γεωργός και να το μαζέψει για ένα εξάμηνο, ένα χρόνο και μετά να μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει. Με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει από τα λιπάσματα που πάνε μέσα στην υδροπονία, να εξοικονομήσει νερό και λίπασμα. Άρα λοιπόν να κατεβάσει το κόστος της υδροπονίας. Δηλαδή το κατεβάζει πάνω από 50%. Δηλαδή αν χρησιμοποιεί το νερό του κοστίζει ας πούμε 1000 ευρώ, το λιγότερο από πάνω 50-60 ευρώ κάνει εξοικονόμηση. Ωστόσο, οι δεξαμενές αυτές χρησιμοποιούνται και για περιοχές όπου υπάρχει θέμα υδροδότησης των κατοίκων και των χωριών. Μπράβο. Χρησιμοποιούμε στους δήμους. Έχουμε κάνει εδώ στη Μακεδονία και στη Θράκη πολλές δεξαμενές. Στη Χαλκιδική έχουμε δώσει πάρα πολλές. Και γίνεται και στους δήμους Γύρου, Μαρονίας και σε κάποιους άλλους δήμους. Έχουμε δώσει δεξαμενές με μεταλλικό σκέπαστρο, που είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητά μας. Εμείς κάνουμε δεξαμενές και κλειστού τύπου που δεν έχει επαφή το νερό με την επιφάνεια της σκεπής, της μεταλλικής σκεπής, και με αυτόν τον τρόπο το νερό αυτό είναι απόλυτα καθαρό από προσμίξεις μετάλλων. Το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι πολυπροπυλένιο, είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και είναι πιστοποιημένο από το Γενικό Σημείο του Κράτους.